Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πραγματοποιούσε συνάντηση με τους περιφερειάρχες της χώρας προκειμένου να δεχθεί προτάσεις των αιρετών για τη λειτουργία νέων δομών στις περιοχές τους, διαμαρτυρία πραγματοποιούσαν οι πρόσφυγες των Σερών. Ήδη οι υπεράριθμοι γεζίντι ζητούν να τους δοθούν σε αυτούς σπίτια στη νέα δομή δίπλα στην υπάρχουσα και όχι σε νέους πρόσφυγες που θα μεταφερθούν στις Σέρες. Έχω 7 παιδιά και πάω στην Απριώθιο, δεν γίνομαι τίποτα και θέλουμε ένα σπίτι. Πού μένουν αυτοί? Όλοι στην κουζίνα, αυτά όλοι. Είναι παραπάνω, ήρθαν τώρα τελευταία? Όχι, έχει άλλα. Πολλοί είναι, πάνω από την 100 είναι στην κουζίνα. Πότε ήρθανε, Τρία μήνα, δύο μήνα, πέντε μήνα. Στην Ιράκ ήρθανε και αυτό είπαν, εμείς δεν θα δώσουν κάτι να πάει στην Ιράκ. Με 4 τουαλέτ, με 4 μπάνιο, αυτό 200 άνθρωποι. Αυτό δεν γίνεται με την κουζίνα, 4 τουαλέτ. Οι πρόσφυγες και μετανάστες καταγγέλνουν επίσης πως πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών και πως δεν τους εξετάζουν οι γιατροί. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται πως δεν ισχύει, καθώς σε επικοινωνία που είχαμε με το νοσηλευτικό ίδρυμα, οι πρόσφυγες εξετάζονται κανονικά, είτε έχουν άμκα είτε όχι. Στη δεύτερη μάλιστα περίπτωση, που δεν υπάρχει ο αριθμός άμκα, γίνεται καταχώρηση στο σύστημα ως ανασφάλιστη. Από πλευράς των γιατρών ζητήθηκε να υπάρχει ένας μεταφραστής, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με τους πρόσφυγες για να μην σημειωθεί κάποιο ιατρικό λάθος. Τέλος, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα της δομής και συγκεκριμένα την αποκομιδή των απορριμμάτων, αυτή αποτελεί αντικείμενο του τομέα καθαριότητας του Δήμου Σερών. Εγώ έχω πάει στη δομή με κάποιον υπόπληκτη της καθαριότητας. Προς τιμή σας αυτό αμέσως αντιδράσατε, ναι. Ναι, έχουμε δει ότι όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται κανονικά από την υπηρεσία μας. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως πρόβλημα και από ό,τι μιλήσαμε με κάποιον υπεύθυνο της δομής δεν ήταν το πρόβλημα όσον αφορά την αποκομιδή. Μιλούσαν γενικά για κάποιον καθαρισμό τον οποίο εμείς δεν έχουμε σχέση και από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων υπάρχουν κάποιες εταιρείες ιδιωτικές που είναι υπεύθυνες για τον καθαρισμό και, και κάποιον ψεκασμό μέσα στις δομές. Α, μάλιστα. Και πού είναι αυτές οι εταιρείες? Γιατί δεν ψεκάζουν εκεί που τρέχουν όλοι αυτό μαζί? Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ και δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος να καθορίζει αυτές τις εταιρείες με κάποιους ψεκασμούς και αυτά. Μάλιστα. Απλά εγώ ενδιαφέρθηκα να μάθω ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό τον καθαρισμό μέσα στη δομή. Πολύ ωραία. Όσον αφορά το πρόβλημα με τους κάδους που μας είπαν ότι υπάρχουν κάποιοι κάδοι με κάποια προβλήματα τα λειτουργικά, ότι υπάρχει κάποιος κάδος που είναι σπασμένος και αυτά. Αυτό το γνωρίζουμε, έχουμε καταγράψει κάποια προβλήματα από όλους τους δημότες του Δήμου Σερών ναι. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα μέσα στη δομή.